Φίλες και φίλοι, όπως έχει ήδη λεχθεί, μου έχει ζητηθεί στην παρέμβαση μου να αναλύσω το τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει προοπτική επανέναξη των συνομιλιών. Βεβαίως, όπως έχετε ήδη αντιληφθεί, σε έναν μεγάλο βαθμό με έχει καλύψει προηγουμένως ο Στέφανος για το τι πρέπει να γίνει. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα επαναλάβω τα όσα έχει πει, αλλά μου δίδεται έτσι μια ευχαίρεια να σταθώ κάπως πιο αναλυτικά σε κάποιες πτυχές, έχοντας υπόψη και την παρέμβαση του Στέφανου και την παρέμβαση του Τουφάν. Για να απαντηθεί το ερώτημα τι πρέπει να γίνει για να υπάρξει μια προοπτική επανέναξη των συνομιλιών, πρέπει αρχικά να απαντηθεί έναν άλλο ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία? Τι είναι αυτό που δημιούργησε την κατάσταση με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζουμε το μακροβιότερο αδιέξοδο από ποτέ στο Κυπριακό? Είναι πάνω από 6 χρόνια χωρίς συνομιλίες, δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Για να συμβαίνει τούτον, σημαίνει πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος. Και γι' αυτόν τον λόγο, αναγκαστικά, και όχι να παρελθοντολογήσουμε, πρέπει να πάμε λίγο πίσω, για να βρούμε το λάθος και να απαντήσουμε το ερώτημα, να παραμερίσουμε το εμπόδιο. Δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια μετά το Κράμι Μοντανά δεν έχει καταστεί δυνατόν να επαναρχίσουν συνομιλίες. Η αλήθεια για το τι συνέβη εκεί είναι εκείνη που δείχνει το δρόμο τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό όταν δεν έχουμε καθαρόν το τι έγινε εκεί, πολύ αφιβάλλω αν μπορούν να επαναρχίσουν συνομιλίες. Και η αλήθεια φκένει ακόμα και μέσα από την σωστή ανάγνωση των πρακτικών που διαρρεύσαν, αλλά καρτ πρέπει να πω, δημοσιευτήκαμε όλα, αλλά η πιο κρίσιμη φάση τους αποκρίθηκε. Ποια ήταν η πιο κρίσιμη φάση τους? Κάθε διαπραγματευτική διαδικασία κρίνεται στο τέλος. Δεν κρίνεται με σούσεις της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Γι' αυτόν τον λόγο όλος αυτός ο θόρυβος που είχε ξεσπάσει τότε, που τάχα εδικαίωνε την προσέγγιση του τέος Προέδρου για το τι έγινε στο Κράμι Μοντανά, πάσχει σε έναν κρίσιμο σημείο. Εμιλούσα για το τι συνέβη μέχρι και την τελευταία μέρα, εκάμναν έναν άλμα παρακάττοντας την πιο κρίσιμη συνάντηση, που ήταν η τελευταία συνάντηση του τέος Προέδρου με τον Γενικό Γραμματέα πρωτού μπω μέσα στο δείπνο, επαρακάπταν και το πρώτο μέρος του δείπνου και έτσι είχα μία αληθοφάνεια για το τι είχε συμβεί που πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Εκείνο που είχε συμβεί είναι πολύ απλό. Και όποιος ανατρέξει σε αυτά τα πρακτικά και ιδίως σε αυτήν την τελευταία συνάντηση πριν το δείπνο, επαναλαμβάνω, και στο πρώτο μέρος του δείπνου, θα αντιληφθεί του λόγου του αληθές. Και σας προτρέπω να το κάνετε. Μην πιστεύετε εμένα, μην τους πιστεύετε εκείνους και βάστε τι είχε γίνει. Ο Γενικό Γραμματέας 4 φορές διαβεβαίωνε τον τέος Πρόεδρο ότι είχε έγγραφο εκ μέρους της Τουρκίας με το οποίο να αποδέχεται την κατάργηση των εγγύσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, την άμεση κατάργηση, την ταχεία αποχώρηση των στρατευμάτων και να εκκρεμεί μόνο το ζήτημα των αγημάτων της Ελδίκ και της Τουρδίκ, των 650 δηλαδή και των 950 στρατιωτών, να έρθουν οι πρωθυπουργοί να το λύσουν και εκείνον. Η απάντηση που έπαιρναν από τον πρόεδρο ήταν ότι έναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν σε πιστεύω και διάφορα τέτοια, και η κατάληξη ποια ήταν? Του είπε ο Πρόεδρος, ο τέος Πρόεδρος, δεν δέχομαι λύσεις μεσοβέζικες, τούτη μια μεσοβέζικη λύση,
διότι δεν περιλαμβάνει όλα τα στρατεύματα. Νοούσαν και την Τουρδίκ. Πρέπει να φύγουν όλα τα στρατεύματα από την πρώτη μέρα. Και όταν μπήκαν μέσα, σε κάποιο σημείο ο Γενικός Γραμματέας υπέβαλε έγγραφο που ονομαζόταν Μηχανισμός Εφαρμογής της Λύσης, το οποίο καταργούσε όντως εγγυήσεις σε επεμβατικά δικαιώματα, άφηνε ανοιχτό μόνο το θέμα Ελδίκ και Τορδίκ και ζητούσε να έρθουν οι πρωθυπουργοί. Επήραν αρνητική απάντηση από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Η Τουρκία δεν επρόλαβε να δοκιμάσει απάντηση. Και βεβαίως όταν επήραν την αρνητική απάντηση, εκεί άρχισαν ο Τσαούσογλου τα δικά του. Και αρκέψαμε που άρχισαν τα δικά του και παρακάψαμε όλα τα προηγούμενα. Γιατί τα λαλώ τούτα? Εν τα λαλώ για να παρελθοντολογήσω. Τα λέω ακριβώς για να τεκμηριώσω τι πρέπει να κάνουμε για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Και θα με θέλω ακόμα μια παρέθεση. Το 2017 επαναλήφθηκε κατά αναλογία το λάθος που έγινε το 2004. Ποιον ήταν το λάθος του 2004? Επήγαμε στη Νέα Νιόρκη 2 μήνες πριν τον Μπούρκεστοκ ως ελληνοκυπριακή πλευρά με την πεποίθηση ότι η Τουρκία θα απέρριπτε την λεγόμενη επιδιαιτησία και κατά αυτόν τον τρόπο θα εγκατέρρευνε η διαδικασία με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Αυτή ήταν η στρατηγική. Η Τουρκία αποδέχθηκε την επιδιαιτησία και ακολούθησαν όσα πολύ καλά γνωρίζετε. Το 17 τι έγινε? Οι διεθνείς παίκτες του Κυπριακού προφανώς θέλοντας να λύσουν, να κλείσουν όπως θέλετε πέντε το Κυπριακό, γιατί ήταν προς το συμφέρον τους, εγκαταλήξα στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ικανοποιήσουν πλήρως τους Ελληνοκύπριους στο θέμα της ασφάλειας και τους Τουρκοκύπριους στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Και αυτόν έπραξαν. Ο τέος Πρόεδρος επήγαινε όμως εκεί έχοντας κατά νου ότι θα ποντάρει στο θέμα της ασφάλειας, η Τουρκία θα απορρίψει την κατάργηση εγγυήσεων επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση στρατευμάτων και με αυτόν τον τρόπο η κατάρρευση των συνομιλίων θα συνοδευόταν με ευθύνη της Τουρκίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς έγινε αυτό που σας είπα, η Τουρκία αποδέχτηκε και γνωρίζετε τη συνέχεια. Θα έλεγε κάποιος ότι τούτα ούλα είναι παραμύθια. Πού ξέρουμε εμείς ότι η Τουρκία έδωκε τέτοιον έγγραφο, τέτοιαν υπόσχεση κλπ. Το δέχομαι χάρη συζήτηση ότι ο Γενικός Γραμματέας εψευδόταν, με άλλα λόγια, εν τσο άλλη λέξη να πω. Πώς του απαντάς? Η απάντηση έπρεπε να ήταν, μα έναν έτσι, ένα άλλος πώς. Και στο τέλος να του πεις, θέλω να φύγει η Τουρδίκη εδώ και τώρα, πράγμα που κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έβαλε ποτέ, όπως αντιλαμβάνεστε. Η απάντηση έπρεπε να ήταν, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, πάει παρακάτω. Και αν ο Γενικός Γραμματέας δεν κατάλαβε σωστά ή αν δεν έλαβε την αλήθεια, δεν θα εκτίθεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, άλλοι θα εκτίθονται. Επομένως, ο λόγος της κατάρρευσης ήταν αυτός που σας είπα. Και επειδή έτσι έχουν τα γεγονότα, είναι γι' αυτόν τον λόγο που ο Γενικός Γραμματέας σε κατέγραψε στην έκθεση του Σεπτέμβρη του 2017 ότι η Τουρκία απαλλάσσεται, η Τουρκία δεν έχει ευθύνη, την ευθύνη τη φέρουν οι δύο ηγέτες. Καταλαβαίνουμε ότι έχοντας υπόψη και την ιστορική εμπειρία, όταν δεν υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία υπάρχουν τελεσμένα, τούντη φορά η διαπραγματευτική διαδικασία όχι μόνο δεν υπήρχε, ήταν η πρώτη φορά που απαλλάχτηκε η Τουρκία. Είναι ένα πράγμα να προσπαθεί να μην επιρρύπτει τις ευθύνες για να πάει η διαδικασία παρακάτω, που συνέβη αρκετές φορές, και ένα άλλο πράγμα να λαλείς η Τουρκία απαλλάσσεται εν ευθύ. Ετούτον ήταν σίγουρο ότι θα οδηγούσε σε ακόμα πιο σοβαρά τελεσμένα, όπως και έγινε όλα τούτα τα χρόνια. Και ποιον ήταν το πιο σοβαρό? Το πιο σοβαρό που έγινε ήταν ότι η Τουρκία
επέστρεψε στην πολιτική που ακολουθούσε περίπου μέχρι τις αρχές του 2003. Στις αρχές του 2003 αποφασίσαν ότι δεν μπορούν να εμμένουν σε λύση δύο κρατών ή σε λύση συνομοσπονδιακή, ότι αυτός ο στόχος δεν ήταν εφικτός, εκάμα στροφή προς τη λύση της ζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με κάμποσες αντιφάσεις βέβαια, με συνομοσπονδιακά στοιχεία τα οποία εξαλείφαμε στην πορεία, αλλά εκάμαν τον τη στροφή. Επαραμέρισαν τον Τεχτάζ και πιέντζαμε. Επανέρχονται τώρα σε εκείνες τις πολιτικές. Και έρχομαι στο ερώτημα για να μέσα σας τρώω πολλή ώρα. Τι πρέπει να γίνει έχοντας τα υπόψη τούτα? Πώς μπορούν να επαναρχίσουν συνομιλίες? Μπορεί η Τουρκία να επιστρέψει στις ράγες του Κράν Μοντανά, όπου κατά γενική νομολογία, ακόμα και της ελληνοκυπριακής πλευράς, είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη μιας στρατηγικής συμφωνίας, η οποία τι ήταν στη φιλοσοφία της? Ήταν ότι άμα τα έβρουμε στα έξι βασικά τούτα θέματα, μετρούμε ουσιαστικά αντίστροφα για λύση. Αυτό ήταν το πνεύμα του πλαισίου Γκουτέρες. Και φτάσαμε πολύ κοντά. Μπορούμε να ξαναεπιστρέψουμε? Κανένας δεν έχει την απάντηση. Αν η Τουρκία είναι διατεθειμένη να επιστρέψει σε αυτές τις δράσεις. Αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι δεν θα επιστρέψει αν δεν αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες, τις που μας αναλογούν. Αν δεν κινηθούμε σωστά, αν δεν δοκιμάσουμε την Τουρκία. Και λυπούμε να πω ότι δεν δοκιμάζουμε την Τουρκία. Με το να λες γενικά και αόριστα να συνεχιστούν οι συνομιλίες που και έπου μείναν, αλλά στη συνέχεια να τα αναιρείς αυτά που λες, απορρίπτοντας βασικά στοιχεία του πλαισίου Γκουτέρες, δεν πείθεις κανέναν. Αυτό να γινόταν και επί προηγούμενης Προεδρίας, αυτό γίνεται και επί αυτής της Προεδρίας. Όταν λες αποδέχομαι να συνεχίσουμε που μείναμε, αποδέχομαι το πλαίσιο Γκουτέρες, αλλά μ' αρέσκουν οι πρόνοιες για το περιουσιακό, αλλά για την πολιτική ισότητα δεν δέχομαι τη θετική ψήφο, γιατί θα οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεσαι να συνεχίσουμε που μείναμε? Τούτον το ανέλησε προηγουμένως ο φίλος μου Τουφάν, αλλά θέλω να προσθέσω ένα σημείο. Παναλαμβάνω ότι το αντάλλαγμα για την κατάργηση εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση στρατευμάτων ήταν η πολιτική ισότητα. Αυτή ήταν η σκέψη. Και πολιτική ισότητα, ναι, σημαίνει μεταξύ άλλων και αποτελεσματική συμμετοχή. Και η αποτελεσματική συμμετοχή εσυμφωνήθηκε από το Μον Πελεράν. Σας το λέω ως αυτόπτης μάρτης. Και τι εσυμφωνήθηκε? Θα υπάρχει εκ περιτροπής Προεδρία με διπλάσια ελληνοκυπριακή θητεία και σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφων, και θα υπάρχει μία θετική ψήφος τουρκοκυπριακή προκειμένου να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι σε όλα τα όργανα, όχι και στα όργανα χαμηλής πολιτικής. Και αμέσως συζητήσαμε σε ποια όργανα χαμηλής πολιτικής θα έχουν θετική ψήφο πέρα από γίνεται του Υπουργικού, και τα συμφωνήσαμε όλα. Και όταν ευκήκαμε έξω, εγώ ήμουν πανευτυχής ότι επιτέλους ελήθινουν το ζήτημα. Η ίδια αντίληψη υπήρχε και στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και εγώ και εκείνοι αποδειχτήκαμε πολύ αφελείς. Όταν επιστρέψαμε στην Κύπρο, άρχισε το ίδιο ντροπάρι. Γι' αυτόν και μες στην πρόταση του Αγγέλ, που δεν τη θεωρούμε θέσφατο, αλλά τη θεωρούμε έναν, πώς να το πω, έναν πλαίσιο μες στο οποίο πρέπει να κινούμαστε, μια λογική με βάση την οποία να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Λέμε μες στην πρόταση μας ότι το πρώτο και κυριότερο είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της με το να συνεχίσουμε που και όπου μείναμε, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Και δέσμευση στην πράξη
σημαίνει ρητή αποδοχή της εκπεριτροπής Προεδρίας και της μίας σεντικής ψήφου για κάθε απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία ερίσου εμπαρόδο αντικατέστησε τα βέτο της Ζηρίχης, που ήταν κάτι πολύ πιο δύσκαπτο. Ενώ όσο δεν ακούονται τούτα, δεν μπορούμε να πείσουμε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανέναν άλλον, ότι το λέμε και το εννοούμε. Και εάν πάμε και συνεχίσουμε που και που μείναμε, λύεται και το ζήτημα που έθεσε ο Τουφάν προηγουμένως, να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα, προκαθορισμένο αποτέλεσμα, δεν ξέρω ό,τι άλλο. Διότι ας συνεχίσουμε που και που μείναμε, στο πλαίσιο Γκουτέρες, εν και μείναν και πολλά ζητήματα εκκρεμούντα για να επιληθούν. Πως είπε και ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεση του, το ζήτημα τούτων ήταν ουσιαστικά συμφωνημένο στο Κράμι Μοντανά. Άρα από μόνη της αυτή η έμπρακτη δέσμευση σημαίνει ότι σύντομα καταλήγουμε σε μια στρατηγική συμφωνία, οπότε αναπόδραστα πάμε για λύση, και αυτόν καθησυχάζει τις ανησυχίες και των Τουρκοκυπρίων, τις οποίες συμμεριζόμαστε λόγω της ιστορικής εμπειρίας. Αλλά δεν είναι αρκετό τούτο. Πρέπει ακριβώς να υπάρχει θετική ατζέντα, την οποία ανέλησε ο Στέφανος. Θετική ατζέντα δεν είναι μόνο τα τουρκοευρωπαϊκά. Δεν αρκεί. Θετική ατζέντα, και φαίνεται και μέσα από τις αντιδράσεις της Τουρκίας, είναι να δώκεις και κάποια κίνητρα όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και τούτο είναι ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και κατονομάζουμε τι μπορεί να γίνει, ποια κίνητρα μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώκουμε βέβαια γιν και είδωρ. Δεν θα δώκουμε ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και τα παρουσιάζουμε στην πρότασή μας. Αυτή η κίνηση είναι που πρέπει να γίνει. Πάλι μείνει και ένα ερώτημα. Και αν κάνουμε τούντες κινήσεις που λαλούμε, να συνεργαστεί η Τουρκία. Δεν ξέρω. Σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Αλλά ξέρω ότι αν δεν κάνουμε μια τέτοια κίνηση ή μια κίνηση που να κινείται σε αυτήν την λογική, δεν θα συνεργαστεί η Τουρκία. Κρατώ μόνον ότι στο παρελθόν δύο φορές όντως ήρθε η Τουρκία, τέλος πάντων, για μια λύση της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, και το 4 και το 17, αλλά και τις δύο φορές η ελληνοκυπριακή πλευρά ελοάρκασε λάθος και έχασε, διότι έβαλε τα αυκά της σε λάθος καλάθι. Ευχαριστώ.